Με τεράστια επιτυχία διεξήχθη το πανελλήνιο κύπελο καράτε μαύρων και εγχρώμων ζωνών στο Ολυμπιακό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων στα Άνω Λιώσια Αττικής, με τη συμμετοχή 1.800 και πλέον αθλητών και αθλητριών από όλη την Ελλάδα. Ο Παμεσσηνιακός Αθλητικός Σύλλογος Καράτε συμμετείχε με 27 αθλητές και αθλήτριες και κατάφερε να κατακτήσει 18 μετάλλια, εκ των οποίων 4 χρυσά, 5 ασημένια και 9 χάλκινα. Το επίπεδο των αθλητών στους εν λόγω αγώνες και ο ανταγωνισμός σε όλες τις κατηγορίες ήταν ιδιαίτερα ψηλός στο Ολυμπιακό Άθλημα του Καράτε, καθώς για να βρεθεί στα μετάλλια χρειαζόσουν 3 και 4 νίκες. Οι αθλητές του Παμεσσηνιακού Αθλητικού Συλλόγου που κατέκτησαν τα μετάλλια είναι οι ακόλουθοι. Ευάγγελος Λαπιώτης, πρώτη θέση στο κάτα. Δημήτριος Μνηνιός, πρώτη θέση στο κούμητε και τρίτη θέση στο κάτα. Έλενα Σταυριανού, πρώτη θέση στο κούμητε. Ράνια Μιτσέα, πρώτη θέση στο κούμητε και τρίτη θέση στα κάτα. Δημήτριος Λαπιώτης, δεύτερη θέση στο κούμητε, τρίτη θέση στα κάτα. Δημήτριος Μέτζας, δεύτερη θέση στην κατηγορία του κάτα. Αναστάσιος Χασανάκος, δεύτερη θέση στα κάτα. Σοφία Κακούνη, δεύτερη θέση στο κούμητε. Και η Ρόκαρα Νίκα, δεύτερη θέση στο κούμητε. Νίκος Αδαμόπουλος, τρίτη θέση στα κάτα και στο κούμητε. Φώτιο Ζόμπολας, τρίτη θέση στο κούμητε. Αλέξανδρος Καραπατάς, τρίτη θέση στα κάτα. Και Σταθόπουλος Σιμεών, τρίτη θέση στα κάτα και στο κούμητε. Ενώ πολύ καλή συμμετοχή και αρκετές νίκες σημείωσαν οι Παναγιώτης Βασιλείου, Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Γιώργιος Ζόμπολας, Ηλίας Ηλιόπουλος, Περικλής Κακούνης, Δημήτριος Κλείδωνας, Κωνσταντίνος Λεμπέσης, Άγγελος Μπάλας, Ιωάννης Μπάλας, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Ιωάννα Λεμπέση, Κατερίνα Κακούνη και Μάρα και Δημητρία Μιχοπούλου. Οι προπονήσεις και οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά.
στις εγκαταστάσεις του Παμεσνιακού Αθλητικού Συλλόγου Καράτε, που βρίσκονται Ομήρου 6 και Φιλελλήνων στην Καλαμάτα, δίπλα στο κολυμπητήριο. Έτσι, μπράβο.